Είμαι η Θαλία και με βλέπετε κάθε μέρα τη Μαρία Λαβεντάρη. Στην Αγιλέρα, that in her blood, she's still having that Latin flavor that makes her so unique. Christina Aguilera, that in her blood, she's still having that Latin flavor that makes her so unique. Diva still endures. And with all things Diva, still in. Diva still in. And up with a. Θαλία Σόντι Μιράντα. Μαρία Μαριμά Ροζαλίντα είναι μόνο κάποιες από τις οπουνόπερες τις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Κοινός παρονομαστής. Όλες θύμιζαν έντονα το παραμύθι της Τοπούτας. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε και η δική της ζωή, αφού τον Δεκέμβριο του 2000 παντρεύτηκε τον πρώην πρόεδρο της Παγκόσμιας Σόνη και πρώην σύζυγο της Μαράια Κάρεϊ, Τόνι Μουτόλα. Ο γάμος του ζευγαριού στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη κόστησε πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια. Llegar con ese empuje y con esas ganas de que somos latinos y tenemos y podemos hacer las cosas. Considero que artísticamente puedo proyectar un sueño, puedo proyectar un anhelo de muchas chiquillas, de muchas jovencitas como yo que quieren triunfar y que quieren destacar en la vida y dejar huellas. Siento y considero que lo hago con todo el corazón y la gente lo siente y lo percibe. Ay, 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 el amor a la mexicana es buenísimo, la verdad. Es muy cachondo, es muy, muy sensible, es muy lleno de pasión. Obviamente tiene que practicarse con un macho mexicano. Latin music is being on always. Always. And it's like this rhythm that puts your heart and puts, you know, like approach you to this girl or puts you dance in front of a guy. It's this kind of rhythm. Chila, tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón. Ναι. Ο βίντεο κλιπ του τραγουδιού η μεξικάνη στάρα της Latin Pop και πρώην πρωταγωνίστρια σε πολλές δημοφιλείς απουνόπερες που την έκαναν γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο εμφανίζεται ανανεωμένη και πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Και τα 15 τραγούδια του άλμπουμ El Sexto Sentido, δηλαδή η έκτη αίσθηση, είναι γραμμένα στα ισπανικά, καθώς η πρώτη απόπειρα της Θαλία πριν από 2 χρόνια να κυκλοφορήσει το πρώτο της αγγλόφωνο άλμπουμ δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση και είχε πουλήσει λιγότερο από 200.000 αντίτυπα, σε αντίθεση με τις πρώτες της δισκογραφικές δουλειές που είχαν γίνει πλατινένιες. Θαλία είναι παντρεμένη με τον μεγιστάνα της δισκογραφίας Τόμι Ματόλα, πρώην σύζυγο της Μαράια Κάρι, εκτός από τραγουδίστρια και ηθοποιό, σχεδιάζει και τη δική της προσωπική σειρά ρούχων και είναι το διαφημιστικό πρόσωπο μεγάλης αμερικανικής φίρμας ζαχαρωτών με συμβόλο εκατομμυρίων δολαρίων. Πασίγνωστη στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο, τόσο για τις ερμηνευτικές της ικανότητες, όσο και για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σε δεκάδες απουνόπερες, χάρισε στο κοινό μια εντυπωσιακή θεατρική μουσικοχορευτική παράσταση. Δεκάδες ήταν οι διάσκεδες και το παρόν έδωσαν γνωστά ονόματα από το χώρο, ανάμεσά τους η Θάλια, η Γκλώρια Έστεφα, we'll be right back.
Μητέρα, αλλά και εξίσου επιθυμητή και η Μεξικάνα τραγουδίστρια Θαλία που μπαίνει στη λίστα του People για 7η φορά. Τα μάτια σας. Η εκρηκτική Ιταλία κυριολεκτικά κλέβει τον Μπάρακ Ομπάμα από τα χέρια της γυναίκας του και εκείνος αρχίζει να λυκνίζεται στους ρυθμούς του τραγουδιού της μπροστά στα μάτια της Μισελ. Μη στεναχωριέστε, δεν πρόκειται για ένα βίντεο που αποδεικνύει κάποια απιστία του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά έγιναν σε μια εκδήλωση μέσα στο Λευκό Οίκο για να γιορτάσουν τη λατινική πολιτιστική κληρονομιά. Στην εκδήλωση βρέθηκε και η Γκλώρια Στέφαν, αλλά ποιος νοιάζεται. Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στο χορευτάρα πλανητάρχη. Μάλιστα η Σάσα και η Μάλια δεν δίστασαν να πάρουν μπαγκέτες και να δείξουν το ταλέντο τους στα drums. Ταμία. Μαρία τη γειτονιά. Χαριτωμένη, ολόδροση και σεξι. Καθημερινά στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, στον Άστα. Θα είχε μια γειτονιά στα πόδια της. Ιταλία είναι η αγαπημένη σας Μαρία και είναι δική σας. Καθημερινά στις 3 παρα 10 το απόγευμα, στον Άστα. Και κάθε απόγευμα στις 3 παρα 10, φλογερός έρωτας και εις τον Άλφα. Με την πιο πληθωρική προσωπικότητα. Το χαμόγελό της εχμαλωτίζει. Το όνομά της μαγνητίζει. Η Θαλία είναι η Μαριμάρα. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα, στον Άλφα. Αντώνα των φτωχών, η παρακατιανή Μαρία, ένα κατέργαστο διαμάντι, λάμπει όταν η καρδιά της χτυπά για τον Λουίς Φερνάντο. Μαρία, η νέα σειρά με τη διάσημη Ιταλία, από αυτή τη Δευτέρα και κάθε μέρα, στις 4 το απόγευμα, στο Άλτερ. Το 1993 με τον διευθυντή της Sony, Τόμι Μοτόλα, και στη συνέχεια, Μαράια, το 1993 με τον διευθυντή της Sony, Τόμι Μοτόλα. Το 1993 με τον διευθυντή της Sony. Η Μαρία της γειτονιάς συνεχίζεται στο τηλέραμα. Κυκλοφορεί το δεύτερο DVD με 2 επεισόδια γεμάτα πάθος και ανατροπές. Η Μαρία της γειτονιάς είναι η Μαρία της καρδιάς σας. Μόνο στο τηλέραμα. Η Μαρία της γειτονιάς. Μη χάσετε τα 2 επόμενα συγκλονιστικά επεισόδια. Μόνο στο τηλέραμα. Και γνωρίζοντας ότι οι Λατίνοι ψηφοφόροι είναι πολύ, ο χαρούμενος Προεδράκος απέδειξε ότι έχει ταλέντο και στη σάλσα όταν η Ιταλία τον σήκωσε να χορέψει στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Τριών ετών και 2 χρόνια πριν χάσει τον πατέρα της, εμφανίστηκε σε δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μεξικού και τραγούδησε ζωντανά, αφήνοντας το κοινό άφωνο. Παράλληλα, παρακολουθούσε μαθήματα μπαλέτου, τα οποία της χάρισαν αυτή την πλαστικότητα που έχει στο χορό της. Τότε, όνειρο της μικρής Θάλια ήταν να γίνει Μεξικάνα Νάντια Κομανέτσι, καθώς λάτρευε τα αθλήματα και αρίστευε σε αυτά συνεχώς. Καθοριστικός σταθμός για την διπλή καριέρα της όμως, στάθηκε ο θεατρικός προσανατολισμός που πήρε από τη μεγαλύτερη αδελφή της Λάουρα, η οποία έπαιζε στο θέατρο και η μικρή Θάλια την παρακολουθούσε ολοδέως πίσω από τους κουρτίνες. Ήδη από τα 10 της τραγουδούσε με το παιδικό συγκρότημα Ντιν Ντιν και σύντομα μια σειρά σωστών επιλογών τη βοήθησε να γίνει διάσημη τόσο η ίδια όσο και τα συγκροτήματα στα οποία συμμετείχε. Από το 1990 ξεκίνησε με λαμπρούς ιονούς τη σόλο καριέρα της. Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ Θάλια γνώρισε πρακτική επιτυχία διεθνώς. Όσο για την ίδια απολαμβάνει τους κόπους επιτυχίας της. Η σελίδα της στο ίντερνετ είναι πολυσύχναστη καθώς καθημερινά κατακλείζεται από εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές της που θέλουν να πληροφορηθούν τα τελευταία νέα της αγαπημένης του στάρ. Και ενώ στην ιστοσελίδα της ο Θεός και η οικογένεια αναφέρονται στα πρωταρχικά ιδανικά του ανθρώπου, σε αυτόν τον κόσμο η ίδια δεν βιάζεται να κάνει παιδιά.
29 της, θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να βάλει υψηλότερους στόχους στην καριέρα της. Τώρα μάλιστα που ξεκινά και τη διεθνή της καριέρα, πρέπει να έχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Και βέβαια, να προσφέρει σε όλο τον κόσμο τα μοναδικά χαρίσματα με τα οποία την πρίξε πλουσιοπάροχα. Ζόρομα. Μοναδικές συνεντεύξεις με Ταλία, Άστον Κάσερ, Κουάν, Σάι Αλαμπέτ, Σίλερ. Φανταστικές γιγαντοαφίσες για το δωμάτιό σας. Έξτρα ένθετο αφιέρωμα στους ονειράμα. Και δώρο trendy bikini ή floral παρέο ή twink bag για να διαλέξετε. Μόνο στο αφισόραμα που κυκλοφορεί. Στην σωστή στάση του σώματος. Ο χορός αναπτύσσει την ευληγησία. Είναι αερόβια άσκηση και βοηθά το καρδιοαναπνευστικό σύστημα. Γιατρικοί επιστήμονες προτείνουν να χορεύουμε 30 λεπτά επί 3 φορές την εβδομάδα για την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και την εξάσκηση των μυών. Ο χορός μας επιτρέπει να εκφράσουμε την προσωπικότητά μας και το χαρακτήρα μας. Ο χορός είναι άθλημα αλλά και χόμπι μαζί. Είναι μια κοινωνική δραστηριότητα που μας προσφέρει θαυμάσια ωφέλη για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ανυπομονούμε να έρθει η στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι να βάλουμε το DVD. Από Δευτέρα, 2 Ιουλίου και κάθε βράδυ στις 12 στο Star. We'll be right back.